Γεια χαρά. Στα προηγούμενα βίντεο αναφερθήκαμε στον αισθητήρα λάμδα και στα μπέκ. Είδαμε πώς λειτουργούν τα μπέκ και ότι ο αισθητήρας λάμδα είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει μέσα από τα καυσαέρια αν υπάρχει λίγο ή πολύ οξυγόνο, έτσι ώστε να δώσει εντολή στο μπέκ να ψεκάσει την κατάλληλη ποσότητα, έτσι ώστε να έχουμε την σωστή αναλογία 1 προς 14,7. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τις μεθόδους ψεκασμού. Έχουμε δύο μεθόδους, τον έμεσο και τον άμεσο. Πάμε να δούμε τον έμεσο. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε έναν έμεσο ψεκασμό. Γιατί έμεσο? Γιατί είναι έξω από τον κύλινδρο. Ενώ όταν θα δούμε ο άμεσος είναι μέσα στον κύλινδρο. Πάμε να δούμε τον έμεσο. Αυτός εδώ είναι ο πρώτος τύπος ψεκασμού, ο λεγόμενος έμεσος. Εδώ μονού μεμονωμένου σημείο ψεκασμού. Είναι έμεσος μεμονωμένου σημείου ψεκασμού. Θα δούμε αργότερα. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτός εδώ είναι ο έμεσος πολλών σημείων ψεκασμού. Ενώ στο προηγούμενο ότι είπαμε μονού. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ πολλών σημείων, αλλά έμεσος, γιατί είναι έξω από τον κύλινδρο στην πολλαπλή εισαγωγή, όπως και το μονό. Πάμε να δούμε τώρα τον άμεσο. Εδώ βλέπουμε έναν άμεσο τύπου ψεκασμό. Δηλαδή τι σημαίνει άμεσος? Ότι το μπέκ, κοιτάξτε τι γίνεται, ψεκάζει μέσα στον κύλινδρο. Αυτή είναι η διαφορά του έμεσου με του άμεσου. Ο έμεσος είναι στην πολλαπλή εισαγωγής, ενώ ο άμεσος είναι ψεκάζει μέσα στον κύλινδρο. Βλέπετε ότι το μπέκ βρίσκεται εδώ δίπλα στο μπουζί και ενδιάμεσα στις δύο βαλβίδες. Ένας άλλος τρόπος του άμεσου είναι και αυτός εδώ. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε? Ότι το μπέκ ψεκάζει τη στιγμή που κάνει αναρρόφηση. Παρασύρει εδώ τον αέρα, παρασύρει ο αέρας το συννεφάκι αυτό εδώ, την ποσότητα του καυσίμου, και την διοχετεύει μέσα στον κύλινδρο. Πάμε λίγο πιο πάνω να δούμε. Εκεί. Ορίστε. Βλέπετε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι άμεσου. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε πρώτα, γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μόνο για τον έμεσο μονού ψεκασμού. Λοιπόν, στο βίντεο αυτό θα μείνουμε στον έμεσο μονού, μεμονωμένο μονού ψεκασμού, σε αυτόν εδώ. Και στα επόμενα βίντεο θα εξηγήσουμε τους άλλους δύο, στον άλλο τύπο, τον άμεσο εδώ. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Αυτό τύπος λέγεται, είπαμε ότι λέγεται έμεσος ψεκασμός μονού σημείου ή το SPJ, που σημαίνει Single Point Injection, ή το TBJ, τα οποία θα τα γράψω βέβαια και από κάτω αναλυτικά, που σημαίνει Throttle Body Injection. Αυτό τον τύπο θα τον βρούμε επίσης και στο Citroën, το Saxo, ένας τύπος δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτός. Για να δούμε λοιπόν το στην πραγματικότητα που βρίσκεται. Εδώ βλέπουμε τον κινητήρα του Citroën, του Saxo. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το μπέκ στο κέντρο. Και εδώ βλέπουμε την πολλαπλή εισαγωγή. Εδώ πάνω είναι το φίλτρο του αέρος. Και αν βγάλουμε το φίλτρο του αέρος, βλέπουμε αυτό το σημείο αυτό εδώ, που είναι το μπέκ. Στο κέντρο είναι το μπέκ και δίπλα είναι ο ρυθμιστής πίεσης. Αυτό εδώ το έχει ο Citroën Saxo. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά το σημείο αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε
το μπέκ, το κόκκινο, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό εδώ το μονού ψεκασμού. Το κόκκινο είναι το μπέκ. Δίπλα έχουμε τον αισθητήρα πίεσης καυσίμου, αυτό δηλαδή που κρατά την πίεση όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στην μπεκέρα. Εδώ βρίσκεται πολύ κοντά. Και τι κάνει? Βλέπουμε ότι η ίσος έρχεται από εδώ και επιστροφή του καυσίμου. Μέσα εδώ επικρατεί περίπου ένα μπαρ. Δεν όπως στην μπεκέρα που έχουμε εξηγήσει ότι η πίεση μέσα στην μπεκέρα είναι από περίπου από 3 ως 4, διότι εκεί υπάρχουν 4 μπέκ. Εδώ είναι μόνο ένα μπέκ και οπότε δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη πίεση. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Το κίτρινο χρώμα είναι το καύσιμο. Όταν ψεκάζει, ψεκάζει απάνω στην πεταλούδα. Έτσι ώστε όταν ψεκάζει απάνω στην πεταλούδα, εδώ απάνω δημιουργείται μία έκρηξη του καυσίμου και διάσπαση σε σχήμα σύννεφο και όταν αυτή η πεταλούδα ανοίγει γίνεται αναρρόφηση του καυσίμου. Δηλαδή πια εδώ δεν ελέγχει ο αισθητήρας είτε ο εγκέφαλος εάν θα πρέπει να ψεκάσει τον πρώτο ή τον τρίτο κύλινδρο. Ψεκάζει για όλους εδώ στο σημείο και μετά γίνεται διάσπαση κάθε κύλινδρος. Όταν θα κάνει εισαγωγή θα απορροφήσει, θα κάνει το εισαγόμενο, θα κάνει την εισαγωγή του μείγματος εδώ αέρα, όπως έχουμε εδώ το μπλε και το καύσιμο. Δίπλα σε μεγένθηση το μπέκ. Βλέπουμε ότι η βενζίνη έρχεται εδώ, γεμίζει. Εδώ έχουμε την βελόνα και τι βλέπουμε? Ότι έχουμε το μαγνητικό πεδίο που είναι αυτό εδώ, όπως έχουμε εξηγήσει ήδη, το ελαττήριο που πιέζει, το ελαττήριο εδώ που πιέζει προς τα κάτω την βελόνα. Όταν ο εγκέφαλος δώσει εντολή εδώ, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο, αυτό εδώ μετατρέπεται σε μαγνήτη, τραβάει προς τα πάνω υπερνικά την πίεση του ελαττηρίου, ανεβαίνει προς τα πάνω η βελόνα, αφού είπαμε ότι εδώ υπάρχει μαγνητικό πεδίο, θετικό και αρνητικό, ανοίγει το μπέκ και ψεκάζει όπως είναι εδώ. Ακριβώς το ίδιο όπως έχουμε εξηγήσει και στα προηγούμενα. Αυτός είναι ο τύπος του μονού ψεκασμού. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο τύπο. Βλέπουμε ότι εδώ ο ρυθμίσεις πίεσης είναι στα πλάγια, ενώ στο προηγούμενο που όπως είδαμε ήταν εδώ πάνω. Ένα άλλο τύπος πάλι, ένα άλλο μοντέλο. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και εδώ αέρας που φεύγει από εδώ, είναι για το ρελαντί, παίρνει τον αέρα από εδώ, έρχεται μέσα από εδώ το ρατηριάκι, το ζυγκλεράκι και πάει κάτω από την πεταλούδα για να εισέρθει στον κύλινδρο και να κρατήσει εδώ το ρελαντί. Εδώ βλέπουμε τον αέρα πως εισάγεται ο αέρας, το γαλάνο χρώμα και το ψέκασμα που γίνεται απάνω πάντα στην πεταλούδα. Γι' αυτό εδώ στον τύπο γίνεται απάνω στην πεταλούδα και όχι στα άλλα τύπου ψεκασμού που θα δούμε. Αυτός είναι λοιπόν ο μονός τύπος ψεκασμού. Και κλείνουμε και στα επόμενα θα δούμε τον έμεσο πολλαπλών σημείο με τα 4 μπέκ. Λοιπόν, εδώ σας χαιρετώ. Γεια χαρά.